Γεια σας, εδώ είμαστε και πάλι, νέο επεισόδιο Metro Web TV, σήμερα Τρίτη 26 του Γενάρη, ένα μεσοβδόμαδο που ανοίγει από σήμερα ουσιαστικά και πάλι πάρα πολύ γεμάτο σε επίπεδο αθλητικών θεμάτων και όχι μόνο βέβαια, αλλά εμείς κυρίως με τα αθλητικά καλώς ή κακώς ασχολούμαστε και στο εγχώριο ρεπορτάζ πολύ πράγμα, ειδικά στις ομάδες της πόλης μας. Χθες ήρθε ο Μήτρογλου για τον Άρη, σήμερα έχει το Καγκάβα για τον ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής έχει σήμερα παιχνίδι στο μπάσκετ ευρωπαϊκό για το FIBA Europe Cup με την Ουγγρική, την Κέρμεντ, στις 4 το μεσημέρι. Ο Άρης φυσικά στο ποδόσφαιρο παίζει 7.30 με την Λάρισα. Με τις μετεωρολογικές προβλέψεις για την ώρα του αγώνα να κάνουν λόγο για ισχυρούς ανέμους και δυνατή βροχή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις και κατά πόσο θα επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα. Είχαμε χθες την απόλυση του Φρανκ Λάπαρντ από την Τσέλσι. Μια λανθασμένη, νομίζω, αν μη τι άλλο, βιαστική κίνηση από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, τον πρόεδρο της και ιδιοκτήτη της Τσέλσι, αλλά αυτός έχει πάρα πολλά φράγκα. Αν δείτε τι λεφτά έχει μοιράσει σε αποζημιώσεις προπονητών την τελευταία δεκαετία μόνο, θα γουρλώσετε τα μάτια σας. Λοιπόν, αυτά σαν ξεκίνημα, πάμε να ρίξουμε μια πιο ενδελεχή ματιά στις επιλογές που κρατήσαμε για σήμερα, καθώς μιλάμε για ένα μεσοβδόμαδο full σε εμβόλυμες αγωνιστικές, εξαναβολής παιχνίδια, μάτς κυπέλου σε Ευρώπη και Βραζιλία, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ρίξουμε μια γενική ματιά λίγο τι έχει στο σημερινό μενού. Στην Ελλάδα ξεκινάει η εμβόλυμη αγωνιστική Όφη Αστέρας Τρίπολης, με τον Αστέρα να μην έχει μπαράλες σήμερα. Τον αρχισκόρερ του είναι τιμωρημένος, έχει και άλλες απουσίες ο Αστέρας, αλλά ούτε Όφη είναι κομπλέ, Όφη που δεν πατάει καθόλου καλά. Όπως δεν πατάει καθόλου καλά και η Λάρισα, που επισκέπτεται το Βικελίδης το απόγευμα 7.30, θα είμαι και εγώ στο στούντιο από τις 7 μέχρι και τις 10 σήμερα στο Μετρόπολης. Ο Άρης, ο οποίος είναι ένα στατιστικό που κάνει κλικ, αν μη τι άλλο, και οι 11 τελευταίες του νίκες, ανεξαρτήτως έδρας και θεσμού, έχουν έρθει με 0 παθητικό. Και επειδή η Λάρισα είναι από τις πιο δυσκύλιες επιθετικά ομάδες, έχει 5 μάτς να σκοράρει, νομίζω ότι το να κερδίσει, αν κερδίσει ο Άρης τέλος πάντων, λογικά θα το κάνει με 0 παθητικό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχουμε μικρό σκορ σήμερα στο Βικελίδη, δεν είναι μάτς για να κυνηγήσει κάποιο το over. Έχουμε στην Premier League Newcastle Leeds με τον Steve Bruce να μην είναι προπονητικά αίτητος κόντρα στην Leeds εντός έδρας. Έχουμε λονδρέζικο ντέρμπι Crystal Palace West Ham με το goal εδώ να καλοπληρώνει. Μάλιστα, η West Ham είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και την Crystal Palace επιστρέφει ο καλύτερος της παίκτης, ο Ζαχά. Southampton Arsenal παίξαν και το Σάββατο για το πρωτάθλημα και πάλι στο St. Mary's η Southampton, για το κύπελο, συγγνώμη, σήμερα παίζουν το πρωτάθλημα. Η Southampton κέρδισε με 1-0, αλλά σήμερα θα έχει περισσότερες και σημαντικές απουσίες. Και έχουμε και West Brom Manchester City. Θυμίζω ότι μέσα στον Δεκέμβρη η West Brom στο τελευταίο μάτς του Slaven Bilic τότε είχε πάρει 1-1 από την City μέσα στο Manchester. Αργότερα θα δούμε και από το παιχνίδι αυτό προκύπτει νομίζω η επιλογή, και εδώ μιλάμε για το καλοπληρωμένο goal κοντά στο 2-40. Έχουμε Coppa Italia επίσης, ντέρμπι στο Μιλάνο, Inter Milan απόψε. Εντάξει, θα ξεκουράσουν κάποιους παίκτες, αλλά πολύ μικρό rotation. Εντάξει, είναι το ντέρμπι του Μιλάνου, το κύπελο το θέλουν και οι δύο, αλλά είναι αλλοπρόσαλες ομάδες. Η Μίλαν έφαγε 0-3 από την Αταλάντα, η Ίντερ κατάφερε να μην κερδίσει και την Ουντινέζε. Αν πόνταρα κάτι στην ισοπαλία, έτσι, είναι το να δούμε παράταση σε ένα τέτοιο ντέρμπι, είναι αρκετά πιθανό. Κύπελο έχουμε και στην Ισπανία, μάλιστα δύο ζευγάρια. Έχουμε αντιστροφή εδρών σε σχέση με τα μάτς πρωταθλήματος που έγιναν μέσα στο Πουσουκού. Έχουμε Βαγιαδολίδη Λεβάντε στην έδρα της Λεβάντε 2-2 την Παρασκευή. Έχουμε Μπέτις Σοσιεδάδ επίσης απόψε στη Σεβίλη. Σοσιεδάδ Μπέτις μέσα στο Σουκού για το πρωτάθλημα 2-2 έληξε και αυτό. Χιρόνα Βιγιαρεάλ το άλλο παιχνίδι. Προσπερνάω κάτι της Βάιτε Λίγκα, κάτι Β' Γαλλίας κτλ. Στην Πορτογαλία πρωτάθλημα Μπαράγκα, Βεζίλ Βιθέντε και Μποαβίστα Σπόρτινγκ. Εδώ παίζει Ουραγός με τον Πρωτοπόρο. Έχουμε στο Βέλγιο παιχνίδια. Η Άντρελεχτ παίζει τη Μουσκρόν χωρίς διπλό. Η Άντρελεχτ εδώ και 3 μήνες, έτσι, η άλλοτε κρατεά Άντρελεχτ. Έχουμε μάτς και στην Ολλανδία. Εδώ κράτησα επιλογές. Στο Τσβόλε Χεράκλες για ολλανδικό μάτς. Με τα στατιστικά είναι καλούτσικα για γκολ. Το over πληρώνει πολύ για ολλανδικό παιχνίδι. Είναι στο 2-10. Και στο Έμεν Αϊντχόφεν, εδώ η PSV που λογικά θα κερδίσει παίζει με την Ουραγό Έμεν, η οποία πάντως, κρατήστε το αυτό, σε όλες τις φετινές εντός έδρας ήττες της, πλην του 0-5 από τον Άγιαξ, σε όλες σκόραρε. Και εδώ από το να πάρουμε το διπλό στον 25-30, μαζί με γκολ-γκολ πηγαίνει κοντά στο 2-85 το διπλό της PSV. Και πάμε να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο με δύο βραζιλιάνικα παιχνίδια, με τα μεσονύκτια, και τα δύο ξεκινούν στη μία. Στοιχηματικά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αξία και να σας πω τα δεδομένα. Έχουμε οι δύο ομάδες που τίθεται αντιμέτωπες το Σάββατο στο Μαρακανά, στον τελικό του Copa Libertadores, δηλαδή το Champions League της Λατινικής Αμερικής, η Santos και η Palmeiras.
Παίζουν τα ξημερώματα, ταυτόχρονα μάλιστα, στη μία ώρα Ελλάδος ξεκινάνε, παιχνίδια πρωταθλήματος. Παίζει Παλμέρας Σάντος είναι ο τελικός, έτσι γνωστό εδώ και καιρό. Η Παλμέρας του Αμπέλ Φερέιρα υποδέχεται τη Βάσκο Νταγκάμα του Μάτος, αν και ο Μάτος τώρα δεν ξέρω, είναι ακόμα στην Βάσκο, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε έρχεται πάλι στον ΠΑΟΚ. Η Βάσκο Νταγκάμα που έχει στον πάγκο της τον Βάντερλεϊ Λουξεμβούργο, τεράστιο προπονητικά όνομα στη Βραζιλία, ο οποίος έφυγε από την Παλμέρας πριν από τρεις περίπου μήνες για να πάει και ο Αμπέλ Φερέιρα. Λοιπόν, και οι Σάντος και οι Παλμέρας έχουν κάνει δύο συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα, προφανώς έχοντας στο μυαλό τους τον τελικό του Λιμπερταδόρες, επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σάββατο στο Μαρακανά. Οι Παλμέρες, επειδή είναι εντός έδρας μάτς, θα παίξει με κάπως καλύτερη εντεκάδα, θα προφυλαχτούν βέβαια κάποιοι βασικοί. Η Βάσκο κινδυνεύει με υποβασμό. Εδώ το διπλό άνοιξε κοντά στο 5,5, πλέον έχει πάει κοντά στο 3,50. Δεν υπάρχει πολύ αξία κατά ψέματα, αλλά σαν απόδοση κάποιος μπορεί να το ρισκάρει. Έτσι, ξεκάθαρα η Παλμέρας έχει το μυαλό της στο τελικό, κάτι που ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τη Σάντος, που παίζει και εκτός έδρας μάτς και με πολύ καλή ομάδα που κυνηγάει τον τίτλο. Η Παλμέρας πλέον δεν κυνηγάει τίτλο, ουσιαστικά ψηλοαδιάφορη στο πρωτάθλημα. Παίζει η Σάντος στην Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία με νίκη πάει στην τρίτη θέση και παραμένει ζωντανή στο κυνήγι. Η Σάντος, η οποία ταξίδεψε με αποστολή εντελώς πειραματική, με πολλούς επαγγελματικούς και αρκετούς πιτσιρικάδες. Εδώ φυσικά μιλάμε για έναν άσο του 1,25 για την Ατλέτικο Μινέιρο. Απλά τα παραθέτω σαν γνώμες, σαν σκέψεις. Εντάξει, η κόντρα και των δύο έχει νόημα. Προφανώς η Μινέιρο να κυνηγήσει μια μεγάλη νίκη με τα πιτσιρίκια του επαγγελματικούς της Σάντος. Και προφανώς η Βάσκο να μείνει ευχαριστημένη ακόμα και με την ισοπαλία. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στο θρηλυκό μας πινακάκι που συνεχίζεται. Λόγω καραντίνας συνεχιζόμενης, μια διάδα Ολλανδική, το over τη Τσβόλε με τη Χεράκλες και το διπλό με γκολ-γκολ της Έμεν με την PSV, εξήγησα το γιατί, και δύο γκολ-γκολ από την Premier League, στο Λονδρέσκο Ντέρμπι Crystal Palace West Ham και κοντά στο 95 και στο West Brom Manchester City, εδώ με και 2-40 πληρώνει το γκολ-γκολ. Η West Brom μπορεί να χάνει, μπορεί να πέφτει, αλλά σκοράρει και η City δέχεται γκολ παρά την ανωτερότητά της. Και δύο σκέψεις κυρίως από Βραζιλία, το άσο με over τη Ατλέτικο Μινέιρο κόντρα στην εναλλακτική εντεκάδα της Σάντος και η κόντρα της Παλμέρας που θα έχει πάρα πολλές αλλαγές εν ώψη τελικού Λιμπερταδόρους με τη Βάσκο Νταγκάμα η οποία καίγεται. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Νέο βιντεάκι Metro TV αύριο, όπου και την αυριανή μέρα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Θα τα πούμε και το απόγευμα σήμερα από τις 7 μέχρι τις 10 στο στούντιο του Μετρόπολης 5 και 5.